Λέω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι σε καμία φάση της διαδικασίας δεν εξηγήθηκε σε τι ακριβώς συνίσταται το κατεπήγον. Ούτε στην συζήτηση, στη διάσκεψη των Προέδρων, ούτε βεβαίως στην Επιτροπή. Βεβαίως, αναγνωρίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μπορεί να καθορίζει τις διαδικασίες κατά το δοκούν με ακριβώς επειδή έχει την πλειοψηφία στην αίθουσα. Όμως, εδώ τίθεται ένα συνολικότερο ζήτημα σε σχέση με τους όρους που νομοθετεί το Κοινοβούλιο. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, από τα 5 νομοσχέδια τα οποία έχουν συζητηθεί από τη στιγμή της ανάδειξης της νέας κυβέρνησης και της νέας πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο, τα 3 από αυτά έχουν έρθει με τη μορφή του κατεπήγοντος και ένα από αυτά έχει έρθει με τη μορφή του επήγοντος. Έχουμε λοιπόν 4 στις 5 διαδικασίες, οι οποίες είναι εξαιρετικές διαδικασίες νομοθέτησης. Δεν νομίζω ότι αυτό τιμά τους βουλευτές, δεν νομίζω ότι αυτό τιμά την λειτουργία του Κοινοβουλίου και, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει η κυβέρνηση να μας εξηγήσει αν προτίθεται να συνεχίσει να νομοθετεί με τον τρόπο αυτό. Διότι η απαξίωση του Κοινοβουλίου, η οποία έχει επισυμβεί τον τελευταίο 1,5 μήνα, νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά και ουσιαστικό. Στη διάσκεψη των Προέδρων, κύριε Πρόεδρε, είχαμε συζητήσει ότι το νομοσχέδιο αυτό θα είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δεν θα εμπεριέχει άλλες διατάξεις. Καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία γίνεται ακόμη πιο δύσκολη με δεδομένο ότι εδώ έχουμε διατάξεις από πολύ περισσότερα Υπουργεία στα οποία δεν συμμετείχαν καν οι αρμόδιες επιτροπές. Δηλαδή η Επιτροπή, για παράδειγμα, Οικονομικών ή η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης στην διαμόρφωση του νομοσχεδίου, πράγμα το οποίο δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα στη συζήτηση, εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα στο να έχει τη δυνατότητα το Κοινοβούλιο να πάρει θέση για όλα τα ζητήματα που το αφορούν. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτές οι διαδικασίες δεν μας τιμάνε και επειδή υπάρχει και ένα αρνητικό προηγούμενο, θέλω να επισημάνω και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Στην συζήτηση για το νομοσχέδιο για το ΣΟΤΑ υπήρξε μια εξαιρετικά προβληματική διαδικασία με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης και η οποία αφορούσε την κατάθεση τροπολογίας από το Υπουργείο Εργασίας και από τον κύριο Βρούτση 1/4 πριν το τέλος της διαδικασίας, χωρίς καν να έχουμε ενημερωθεί ότι πρόκειται να έρθει μια τέτοια τροπολογία προς συζήτηση στη Βουλή. Αυτό το γεγονός οδήγησε και σε μια πρωτοφανή για τα μεταπολιτευτικά χρονικά και αν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε, διορθώστε με, αντίδραση εκ μέρους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, όπου είχαμε το καινοφανές ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης αποχώρησε από την αίθουσα και έμεινε η Νέα Δημοκρατία να νομοθετεί μόνη της. Αυτό δεν θυμάμαι εγώ. Εσείς μπορεί να έχετε καλύτερη γνώση από μένα σε σχέση με το τι έχει συμβεί στο Κοινοβούλιο από το 1974 μέχρι σήμερα. Δεν θυμάμαι εγώ από το 1974 και μετά να έχει ξανασυμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή να αποχωρήσει το σύνολο της αντιπολίτευσης από το Κοινοβούλιο. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, θέλω να σας πω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Αν προτίθεται η κυβέρνηση να φέρει τροπολογίες, και μάλιστα τροπολογίες σημαντικές, τροπολογίες ουσιαστικές, οι οποίες θα επιλύουν ενδεχομένως και ζητήματα της διάρθρωσης των θεσμών και ενδεχομένως, λέω, των επικεφαλής φορέων του στενού πυρήνα της κυβέρνησης, καλό είναι να μας το πείτε εντός των επόμενων 20-25 λεπτών. Φαντάζομαι η κυβέρνηση θα έχει οργανώσει την νομοθετική της πρωτοβουλία για τη σημερινή μέρα μέχρι αυτή τη στιγμή, επομένως δεν θα είναι και τόσο δύσκολο να μας ενημερώσει αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να καταθέσει τροπολογίες, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα εύλογο αίτημα εκ μέρους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.